Κάτω τα χέρια από το νοσοκομείο μας! Κάτω τα χέρια από το νοσοκομείο! Η σημερινή κινητοποίηση δεν είναι μια φωτοβολίδα. Δεν έχει κομματικά χρώματα, ούτε παραταξιακά. Είμαστε όλοι ενωμένοι. Το νοσοκομείο Ιερά Πέτρας δεν θα μετατραπεί σε κέντρο υγείας, ξεκαθάρισαν κάτοικοι και εκπρόσωποι φορέων που συμμετείχαν στο δυναμικό συλλαλητήριο, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Ιερά Πέτρα. Ο αριθμός των πολιτών που κατέκλυσε την πλατεία αποτυπώνει και το μέγεθος της αγωνίας των κατοίκων, που φοβούνται ότι υπάρχει σχέδιο υποβάθμισης του νοσοκομείου. Διακυβεύεται η ύπαρξή του. Αν θα συνεχίσουμε να έχουμε ένα νοσοκομείο που θα είναι δευτεροβάθμιο, με όλες τις κλινικές, λειτουργικό, το οποίο θα μπορεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες μας, ή θα υποβαθμιστεί σε ένα σκέτο κέντρο υγείας. Αυτό που πρώτα κάνουν είναι να μας αφήσουν το νοσοκομείο χωρίς γιατρούς και χωρίς προσωπικό. Αυτό το ύπουλο σύστημα είναι αυτό που έκανε τον κόσμο να θυμώσει και να διεκδικεί το νοσοκομείο. Οι γιατροί φεύγουν ο ένας μετά τον άλλο και όλο και λιγότερο προσωπικό θα πρέπει να καλύψει όλο και μεγαλύτερες ανάγκες. Οι κάτοικοι ξεκαθάρισαν ότι δεν θα επιτρέψουν να συνεχιστεί η υποστελέχωση του νοσοκομείου, καθώς αν προκύψει έκτακτη ανάγκη, το κοντινότερο διαθέσιμο νοσοκομείο βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση. Το νοσοκομείο, όπως έχουμε πει, χρειάζεται και διοικητικό προσωπικό και ιατρικό προσωπικό, νοσηλευτικό προσωπικό. Πάνω απ' όλα χρειάζεται να χρηματοδοτηθούν μελέτες και έργα για να μπορέσει να αναβαθμιστεί πλήρως, για να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες του Δήμου της Ιερά Πέτρας. Διότι βλέπουμε ένα Δήμο ο οποίος αναπτύσσεται καθημερινά σε όλους τους τομείς. Μετά την απομάκρυνση του αναπληρωτή διοικητή, κοιτάζουμε αυτή τη στιγμή και είμαστε διαπραγματεύσεις για την ανάπτυξή του. Θέλουμε να προσελκύσουμε γιατρούς, να προσελκύσουμε παραϊατρικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό. Αυτό το νέο ιδιωτικοποιημένο ΕΣΥ λοιπόν δεν χωράει το νοσοκομείο της Ιερά Πέτρας. Δεν χωράνε πολλά νοσοκομεία, δεν χωράνε τα κέντρα υγείας. Δεν χωράει πριν απ' όλα η δημόσια και δωρεάν υγεία για όλο το λαό. Οι κάτοικοι της Ιερά Πέτρας δηλώνουν ότι δεν θα καταθέσουν τα όπλα. Ετοιμάζουν την ερχόμενη εβδομάδα απόβαση στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης.